και είμαστε έτοιμοι να μαγειρέψουμε. Και θα φτιάξουμε το πιο ωραίο φαγητό, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, για Παρασκευή. Παρασκευή δεν θέλετε ωραίες σαλάτες, δροσιστικές, χορταστικές, light ταυτόχρονα. Έτσι, πάντα light. Το light έχει πιο πολύ. Λοιπόν, όσο εγώ φτιάχνω τσαγάκι με τον κόκο κοζάνι, στο καταπληκτικό που πίνω κάθε πρωί μαζί με κανέλα και γαρούφαλο, παρακαλώ. Εσύ, πάμε να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, θέλουμε. Ένα-δύο παξιμάδια σπασμένα κρυτών άρτος, ένα ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο Εάς Καβάλας, χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, ένα-δύο κουταλάκια ψιλοκομμένο φρέσκο κολίανδρο, ένα μαρούλι, μία κούπα φασόλια ξερά βρασμένα Εάς Καβάλας, μία κούπα κουσκούς μαγειρεμένο, μισή κούπα καλαμπόκι, ένα κρεμμύδι, 250 γραμμάρια ντοματίνια Λουτσίας Φαρμ. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν. Κάποιες κυρίες μπορούν να ακούνε σαλάτα και να τους φαίνεται ότι έτσι δεν είναι φαγητό. Πιστέψτε με, αγαπημένες μου φίλες, αν η σαλάτα περιέχει μέσα χορταστικά, δηλαδή όπως λέμε κουσκούς, όπως λέμε φασόλια, γίνεται τόσο απολαυστική. Ταυτόχρονα, σας χορταίνει, είναι ένα κυρίως γεύμα και είναι και να πάμε πολύ ωραία, μια πολύ ωραία ιδέα για ένα τραπέζι δεν που θα κάνετε. Δεν πάει να πει ότι είναι μόνο συνοδευτικό, μπορεί να είναι και αλλά και για γεύμα. Τα παιδάκια που αποφεύγουν τη σαλάτα, άμα την κάνετε λίγο πιο χορταστική, την τρώνε με μεγάλη ευχαρίστηση, ειδικά με κουσκούς και φασόλια. Και είναι και ωραίος τρόπος για να φάνε τα παιδάκια τα φασόλια. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, να δείξω έτσι στην αρχή πώς γίνεται περίπου το κουσκούς. Βάζουμε για μία κούπα κουσκούς μαγειρεμένο, θέλουμε περίπου μισή κούπα γιατί διπλασιάζει τον όγκο του. Πολύ ωραία. Βάζουμε διπλή ποσότητα νεράκι. Εγώ τρώω κουσκούς και σκέτο, μου αρέσει πάρα πολύ. Μέσα σε μια κατσαρολίτσα. Ωραία. Να βράσει. Λίγο ελαιόλαδο. Λοιπόν, το ελαιόλαδο Ένωση Συνεταιρισμών Καβάλας, λοιπόν. Το ήπιο κλίνμα και το γόνιμο έδαφος περιοχής του νομού Καβάλας συμβάλλουν στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ελιάς και ελαιόλαδου. Να πούμε ότι από τη μοναδική ποικιλία της ελιάς Τρούμπα Θάσου παράγεται αυτό το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Θάσου. Πρόκειται για ένα λεπτόρευστο ελαιόλαδο. Άμα αρέσει που είναι λεπτόρευστο, δεν το θέλω να είναι πολύ παχύρευστο εγώ το λάδι. Εξαιρετικής ποιότητας, έχει ένα χαρακτηριστικό βαθύ κίτρινο χρυσαφή χρώμα. Να πούμε ότι έχει διατροφική υψηλή αξία και μπορείτε να τα απολαύσετε σε σαλάτες, σε μπρουσκέτες που σημαίνει ότι το απολαμβάνετε σκέτο και στα φαγητά, στα μαγειρευτά. Να το κουσκουδάκι από το φτιάχνουμε. Τι άλλο λοιπόν, βάζουμε. Μόλις το ρίχνεις, το βγάζεις από το μάτι. Αλλά το πίπερο και το αφήνεις να ρουφήξει τα υγρά του. Τόσο γρήγορα καλέ. Τίποτα άλλο, ναι. Καλέ δευτερόλεπτα. Δεν είναι τίποτα. Τι ωραία. Λοιπόν, εδώ έχω βράσει και τα φασόλια μου. Mm-hmm. Τα οποία είναι και πολύ γευστικά και μαλακά. Πάρα πολύ τα ωραία. Έχουμε βάλει όμως. Πόσο βράζει τα φασόλια εσύ. Τα βάζουμε από βραδύ να φουσκώσουν σε νεράκι. Ναι. Και μετά τα βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν. Δοκιμάζουμε ένα φασολάκι να δούμε αν μαλάκωσε. Δεν είναι δύσκολα, αυτά τα φασόλια είναι εύκολα στο μαγείρεμα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω κονσέρβα από φασόλια. Μπορείς, ναι. Που είναι και πιο εύκολο. Αλλά και τα φρέσκα, τα ξερά εισαγωγικά φρέσκα από συσκευασία είναι πιο καλύτερα από κονσέρβα. Για μέσα σαλάτα. Να μην είναι μέσα. Ωραία. Σε κονσέρβα. Λοιπόν, έχω εδώ τον μπολ μου. Mm-hmm. Θα κόψω το μαρούλι μου. Κόβουμε το μαρουλάκι μας. Τι ωραίο που είναι το μαρουλάκι. Λοιπόν, ετοιμάσου, χθες σου είπα θα σου δείξω να κόβεις. Λοιπόν, θέλετε να σου πω κάτι. Κάθε πρωί που πίνω κρόκο κοζάνης, έχει ενισχυθεί η μνήμη μου. Θυμάμαι τα πάντα. Προσέξτε, κάθε πρωί τσαγάκι με κρόκο κοζάνης, εγώ πίνω με γαρίφαλο και κανέλα, είναι φανταστικό, αλλά αρχίζω και θυμάμαι τα πάντα. Δηλαδή, θυμάμαι πράγματα του παρελθόντος πολύ έντονα, που δεν ξέρω αν θα ήθελα να τα θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων τα θυμάμαι. Επίσης, να πούμε ότι έχει και έντονη αντιοξειδωτική δράση, που είναι πολύ σημαντικό και αντιγυραντική και βοηθάει πολύ στο να φεύγουν και τα υγρά από, σώμα, από το σώμα, να έχετε θέμα με τις κατακρατήσεις δηλαδή. Α, μπορείτε να βάλετε μέσα και μέλι και ό,τι θέλετε και διπλό. Ό,τι πρέπει και για κρύες νύχτες. Και κάνει και πολύ καλό και πρωί και βράδυ. Αλήθεια, Θέμη. Μου λέει ότι σε ένα ρόφημα μπορείς να το βάλεις μόνο κρόκο, σκέτο, χωρίς να πάρεις συσκευασία. Ναι, με νεράκι. Αχ, τι ωραία. Λίγο το νεράκι, το αφήνεις, παίρνει και ωραίο χρωματάκι με λίγο μέλι. Αχ, πω, εγώ είναι... θα βάζα και λίγο κανέλα. Είναι μαγικό, καλά. Εγώ πίνω το βράδυ που δεν τρώω πολύ βαριά, πια βραδινό. Τρώω το, πίνω ένα τσαγάκι τέτοιο με κρόκο κοζάνης και είναι, κοιμάμαι σαν μπουλάκι, κοιμάμαι. Ναι. Λοιπόν, κόψαμε. Το μαρουλάκι μας, τα κρεμμυδάκια μας. Θα ρίξουμε τα φασολάκια μας. Τα φασόλια. Θα ρίξουμε το κουσκούς. Το κουσκούς! Το αγαπώ το κουσκουδάκι. Θα ρίξουμε το καλαμπόκι. Καλαμπόκι, πω πω το λατρεύω το καλαμπόκι. Τσακ. Λοιπόν, θα κάνω ένα καλό ανακάτεμα. Τι ωραίο που είναι το καλαμπόκι, τρελαίνομαι για καλαμπόκι. Τρελαίνομαι, σταματάω. Τις προάλλες είχα πάει κάτω στο μοναστηράκι και στην Καπνικαρέα να περπατήσω. Εγώ κάνω κάτι τέτοια μόνη, πάω και περπατάω. Σκέφτομαι τα δικά μου. Και
Σταμάτησα και πήρα καλαμπόκι και κάστανα. Απλά μετά, με το καλαμπόκι, είχα γυρίσει τα δόντια μου καλαμπόκι και δεν είχα να τα καθαρίσω. Και αυτό, αυτά τα ψητά τα καλαμπόκια και εμένα μου κόλλανε στα δόντια. Αλλά είναι φανταστικό. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε το λεμονάκι μας. Θα βάλω το λεμονάκι μου μέσα στο βαζάκι. Ωραία. Για να πω ότι θα πάρουμε και το ξύσμα. Μην το παραλείψουμε αυτό. Και ξύσμα λεμονιού. Δεν χρειάζεται να το πετάμε στο λεμονάκι μας. Και ένα το ξύσμα δίνει άρωμα. Ένα λεμονάκι, ναι. Ωραία. Ένα λεμόνι το στίβουμε και παίρνουμε και το ξύσμα του. Ωραίο το ξύσμα λεμονιού στις σαλάτες. Και ξύσμα πορτοκαλιού. Δεν μπορούμε να βάλουμε ξύσμα πορτοκαλιού. Βεβαίως, αν θέλουμε. Μ' αρέσει εμένα στη σαλάτα το ξύσμα πορτοκαλιού. Και εμένα, η αντίθεση μου αρέσει ναι. αυτή. Το γλυκένει λίγο. Να πούμε ότι πρέπει να το έχουμε πλύνει πολύ καλά. Μην το βάλετε τώρα εννοείτε. Έτσι. Μην έχει καλό πλύσιμο. Φυτοφάρμακα, χώματα και τα σχετικά. Εγώ βάζω κασαπούνι δηλαδή. Λοιπόν, θα βάλουμε και ελαιόλαδο μέσα. Λοιπόν, τώρα που είπες φυτοφάρμακα, αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά για τα ντοματίνια που θα χρησιμοποιήσουμε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τα Λουτσίας. Να πούμε ότι καλλιεργούνται στην Αλεξάνδρεια οι Μαθίας με τη μέθοδο της υδροπονίας. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι καλλιεργούνται με αγνό τρόπο, χωρίς υπολείμματα χημικών, που είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδάκια σας. Ξέρετε πόσο επικίνδυνα είναι τα λαχανικά, αν έχουν χημικά και αν τα έχετε πλύνει καλά. Λοιπόν, ό,τι πιο αγνό. Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμα, τα οποία οριμάζουν σε τσαμπί και παραμένουν φρέσκα ω την τελευταία στιγμή, γιατί μετά την κοπή οριμάζουν και πάνω στο τσαμπί του. Το γεύση και το άρωμα είναι όπως παλιά. Σας θυμίζει έτσι λίγο χωριό. Σας θυμίζει έτσι γιαγιά. Η γιαγιά με έχει τις πιο ωραίες ντομάτες. Ναι, με η γιαγιά μου, επειδή τις έχει από το χωριό, έχει τις πιο ωραίες ντομάτες. Λοιπόν, για να κόψουμε τα ντοματίνια μας. Έχεις μυρίσει, πώς μυρίζει το ντοματάκι αυτό. Εγώ τρώω Λουτσία συνέχεια με κρυτό νάρτος, μόνιμο. Και είναι και τραγανά. Πολύ ωραία, πάμε. Πολύ μου αρέσει το τραγανό. Λοιπόν, έχω βάλει στο λαδάκι μου μέσα το λεμόνι και το ξύσμα. Και θα πάρω φρέσκο κολιάνδρο εδώ από το πλαστράκι μου. Γιατί το θες το κολιάνδρο τώρα, ρε παιδάκι μου. Δεν σ' αρέσει αυτό. Εντάξει, βάλτε. Έχεις θέμα. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε βασιλικό ή κάτι άλλο. Θα σου στέλνω μήνυμα από εδώ και πέρα να δω τι μυρωδικά σας αρέσουν. Κόλιανδρο, εντάξει. Η κυρία, η μαμά μου τον αγαπάει. Μπορεί να βάλουμε μαϊντανό. Μπορεί να βάλουμε άλυθο. Ούτε ο μαϊντανός. Λοιπόν. Έχεις θέμα με την πρασινάδα. Όχι, η μαμά μου τον αγαπάει τον κόλιανδρο. Αλλά εγώ προτιμώ να βάζω βασιλικό, ας πούμε. Ιδιός μου. Λοιπόν, έλα εδώ. Βάζω κάτι περίεργα. Έλα εδώ. Παιδιά, φωτογραφίσει μετά τα σπάσαμε. Εκεί εδώ μαγειρεύουμε έξω γίνεται. Κράταμε το χέρι σου εδώ. Κρατάω το χεράκι μου. Λοιπόν, θα κάνει αυτή την κίνηση εδώ. Θα κουμπίσει πάνω και θα αρχίσει να κόβει. Βάνια, πρόσεχε. Λοιπόν, όχι. Έτσι το χέρι. Μάζεψε τα δαχτυλάκια σου. Δε, γιατί με παιδί μου πρέπει να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα τώρα. Το παίρνω ψιλοκομμένο έτοιμο. Φοβάσαι. Ναι, αυτή είναι χατζάρα ολόκληρη. Παιδιά, δεν με νοιάζει τώρα. Αφορμή για να σε πάρω αγκαλιά ήταν. Α, ωραίες αφορμές ψάχνεις, πρέ. Πάρ' μου, δεν βαριέσαι. Τι είναι μια αγκαλιά. I need a hug. Ήταν καλή αφορμή. Λοιπόν, βάζω και τον κολιάνδρο μέσα. Ωραία, το βάζουμε μέσα στο λάδι στο μας, βαζάκι. Στο εξαιρετικό μας ελαιόλαδο, μαζί με το λεμόνι και το λάδι. Το κάνουμε μια ωραία σως. Και θα δούμε ότι αμέσως λεμονάκι και ελαιόλαδο γίνεται μια ωραία σως και πίζει λίγο. Και το ρίχνουμε. Το ρίχνουμε σαλάτα. Τα ντοματίνια πότε τα ρίχνουμε? Στο τέλος. Θα ρίξουμε. Θα ανακατέψουμε λίγο. Τα παξιμαδάκια, τα κρυπτό να έρθω. Δεν προλάβα να κάνω την κίνηση. Την κάνω εγώ, άμα περιμένω την κάνεις εσύ. Α, ξέρω εγώ, να ανακατεύω σαλάτες, να σε βύρω, ξέρω, να περιποιούμε, ξέρω. Λοιπόν, ξέρεις, Τι, δεν ξέρω ποιος με βλέπει τώρα, να δούμε ότι είμαι και καλή νοικοκυρά, λοιπόν. Παιδιά. Λέμε. Πού είναι τα γαντάκια μου. Λοιπόν, εδώ να πάρω και γαντάκια. Βάλαμε και τα Λουτσία σφάρμα τα ντοματίνια μας και θέλω να μου βάλεις κάτι με παιδί μου υδατάνθρακα. Δεν μπορώ χωρίς υδατάνθρακα, ζαλίζομαι. Σου έχω τον καλύτερο υδατάνθρακα λοιπόν, και έρχεται από την αγαπημένη Κρήτη τώρα. Παξιμάδια και κριτσίνια με υλικά μόνο από την Κρήτη, με ελαιόλαδο, φέτα, ντομάτα, κριτών άρτος. Αυτά εδώ τα αγαπημένα μου τα μικιό, να ξέρετε ότι είναι το κατάλληλο σνακ για την μέρα σας τέλος πάντων. Καθημερινά. Μαζί με τον καφέ σας, μαζί με το τσάι σας, μαζί με το μεσημεριανό σας. Υπάρχουν σε πάρα πολλές γεύσεις. Με καβγέρα και φέτα είναι το συγκεκριμένο. Με ελαιόλαδο και ρίγανη. Αυτά θέλω να βάλουμε. Εσύ θα βάλεις τα μεγάλα. Εγώ θέλω τον τάκο σήμερα. Θέλεις αυτά εσύ? Όχι, βάλε τάκο. Ό,τι θες εσύ. Oh. Εσύ πες. Λοιπόν. Για πες τι θες να βάλεις τον τάκο κρυτονάρτος. Τάκο, εμένα τάκο, μου αρέσει πολύ ο τάκος. Σήμερα και το αυτό μου αρέσει. Με σίγο και σταφίδα είναι πολύ ωραίο. Και με σταμναγκάφι είναι εξαιρετικό. Και με ελαιόλαδο και ρίγανη. Τι ωραία που είναι τα μικιό. Καλέ, τι χορταστική σαλάτα είναι αυτή. Είδες, γεύμα κανονικό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, και τώρα θα σπάσω τον τάκο μου.
Ένα με δύο παξιμάδια θέλουμε. Εγώ θα βάλω δύο, γιατί μου αρέσουν. Το σπάς από πάνω, ε. Δεν τον βρέχουμε. Καθόλου, εμένα μου αρέσει τραγανό. Εγώ τον βρέχω λίγο τον τάκο πάντα. Λίγο. Δεν σ' αρέσει τραγανό. Μ' αρέσει και το τραγανό. Εγώ το βρέχω όταν φτιάχνω τάκο, το κλασικό με την ντοματούλα, λιόλαδο. Εκεί είναι. Εμείς την Δημήτρη μου, τι φοβερός που είσαι. Λοιπόν, γεύμα, σαλάτα, light, εύκολο. Θέλω να σε έχω για πάντα εδώ. Είσαι μοναδικό. Λοιπόν, για να δούμε άλλη μια φορά τη συνταγή, την οποία θα τη βρείτε στο envolos.gr. Για πες άλλη μια φορά τη συνταγή. Λοιπόν, θέλουμε ένα-δύο παξιμάδια σπασμένα, ντάκο φυτών άρτος, ένα ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο ΕΑΣ Καβάλας, χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι, αλάτι πιπέρι, ένα-δύο κουταλάκια της σούπας φιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο, ένα μαρούλι, μία κούπα φασόλια ξερά βρασμένα ΕΑΣ Καβάλας, μία κούπα κουσκούς μαγειρεμένο, μισή κούπα καλαμπόκι, ένα κρεμμύδι, 250 γραμμάρια ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τις συνταγές, θα τις βρείτε στο envolos.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Φιλάκια.